Με καταιγιστικούς ρυθμούς κλιμακώνεται η ένταση στην Κρυμαία. Ο επικεφαλής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας απίφθινε τελεσίγραφο στις ουκρανικές δυνάμεις της Χερσονήσου να παραδοθούν μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε διαφορετική περίπτωση, απειλεί να αναλάβει στρατιωτική δράση σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πηγές του Υπουργείου Άμυνας στο Κίεβο. Παράλληλα, σφίγγει ο ρωσικός κλοιός γύρω από την Κρυμαία. Ένοπλοι χωρίς διακριτικά, υποστηριζόμενοι από τις τοπικές ρωσόφιλες δυνάμεις αυτοάμυνας, πολιορκούν ουκρανικές βάσεις. Στο στρατόπεδο του Περοβολνόγε, οι αποκλεισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες αρνούνται να δηλώσουν υποταγή στη φιλορωσική ηγεσία της Κρυμαίας και παραμένουν πιστοί στο Κίεβο. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Ουκρανοί συνοριοφύλακες πιστοποιούν ότι οι ρωσικά άρματα μάχης συγκεντρώνονται στα σύνορα με την Κρυμαία, στον πορθμό του Κέρτς, ενώ αυξάνεται η κινητικότητα του ρωσικού στόλου στο λιμάνι της Σεβαστούπολης.